το γλαυκώμα ή τα γλαυκώματα διότι δεν πρόκειται για έναν τύπο γλαυκώματος υπάρχουν πολλοί τύποι γλαυκώματος υπάρχουν τα γλαυκώματα ανοιχτής γωνίας το χρόνιο γλαυκώμα ανοιχτής γωνίας το οποίο είναι η συχνότερη μορφή γλαυκώματος υπάρχει το γλαυκώμα κλειστής γωνίας που είναι σπανιότερο υπάρχουν τα γλαυκωματα διοτι δεν προκειται για εναν τυπο γλαυκωματος υπαρχουν πολλοι τυποι γλαυκωματος υπαρχουν τα γλαυκωματα ανοιχτή γωνιας το χρονιο γλαυκομα ανοιχτή γωνιας το οποιο ειναι η συχνοτερη μορφη γλαυκωματος υπαρχει το γλαυκωμα κλειστης γωνιας που ειναι σπανιοτερο υπαρχουν τα συγγενη γλαυκωματα και ε, πολλά άλλα μετά από φλεγμονή μετά από τραυματισμό τα γλαυκώματα αντιμετωπίζονται αρχικά με φάρμακα, τα οποία συνήθως είναι σταγόνες αντιγλαυκωματικών κολληρίων, που έχουν σκοπό να μειώσουν την παραγωγή του υδατοειδούς υγρού, το υγρό μέσα στο μάτι, ή να αυξήσουν την αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού. Εάν τα, τα κολλήρια αυτά δεν αποδίδουν, και δεν μπορεί να ρυθμιστεί η πίεση, τότε θα πρέπει να πάμε σε επέμβαση είτε με λέιζερ, που είναι μια προσωρινή σχετικά λύση, είτε σε επεμβάσεις, σε χειρουργικές επεμβάσεις, ανοίγοντας μια νέα δίωδο, έτσι ώστε να μειωθεί η πίεση του ματιού ή τοποθετώντας κάποια βαλβίδα που θα αποχετεύει το υδατοειδές υγρό ή τοποθετώντας μικρά στέντς στο εσωτερικό του ματιού.